Όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η ανακύκλωση στους Δήμους Θεσσαλονίκης. Ο Δημότης της Θεσσαλονίκης είναι εξοικειωμένος με προγράμματα ανακύκλωσης. Σας έχω πει ότι γίνανε πολλά πιλωτικά προγράμματα στο παρελθόν. Ουσιαστικά βοήθησαν τώρα να είναι πιο ενημερωμένος ο Δημότης για την ανακύκλωση, να συμμετέχει. Ενδεικτικά θα σας πω ότι, βέβαια δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία ακόμα, αλλά είμαστε αρκετά σίγουροι για αυτό που θα σας πω, ότι με το που θα τελειώσει και το άπλωμα των τελευταίων 500 κάδων στην πόλη, στο τελευταίο κομμάτι της πέμπτης δημοτικής κοινότητας και με άλλους 500 που θα χρησιμοποιήσουμε μετά για συμπύκνωση του δικτύου των κάδων, δηλαδή όταν θα φτάσουμε θα ολοκληρώσουμε στους 5.000 κάδους από τους 4 που είμαστε τώρα, ουσιαστικά θα παίρνουμε περίπου το 65% του ανακυκλώσιμου υλικού που υπάρχει, που νομίζω ότι σαν νούμερο για ξεκίνημα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλό και οι Θεσσαλονικοί θα πρέπει να είναι περήφανοι γι' αυτό. Πώς είναι η ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών που βγαίνει κάθε μήνα? Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι στους 980, γύρω στους 1.000 τόνους το μήνα είναι. Ο Μάης πιστεύω που δεν έχει τελειώσει ακόμα θα κλείσει γύρω στους 1.200-1.250 τόνους, θα έχει μια μικρή αύξηση. Προβληματισμό δημιουργεί στους υπεύθυνους ανακύκλωσης η δράση των γυρολόγων, σε σημείο που ο Δήμος Θεσσαλονίκης σκέφτεται να κινηθεί νομικά. Οι άνθρωποι αυτοί που μαζεύουν τελικά από τους κάδους δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύει ο καθένας τελικά αυτά για τον εαυτό του. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, τα συλλέγουν. Υπάρχουν γειτονιές οι οποίες 3-4 υπόγεια γεμίζουν από αυτά τα χαρτιά ή εγκατελειμμένα αυτοκίνητα όπως αυτά που συλλέξαμε από την προηγούμενη εβδομάδα γεμίζουν με αυτά τα υλικά και αποτελούν εστίες μόλυνσης. Αυτά τα υλικά τα συλλέγονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος στη Θεσσαλονίκη και από εκεί προωθούνται στο εξωτερικό. Άρα είναι ένα οργανωμένο κύκλωμα το οποίο έχει φέρει, αν θέλετε, και συσσαγωγικά και τους εργάτες του στην πόλη και κανονικά δουλεύουν εις βάρος των πολιτών. Πρωταθλητής στην ανακύκλωση αναδείχθηκε ο Δήμος Θέρμης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Όπως αποδεικνύεται, ο μπλε κάδος είναι πλέον τρόπος ζωής για τους δημότες της Θέρμης. Ναι, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, δεν το κάνουμε ανακύκλωση. Μόνο χαρτί? Όχι, και γυαλιά και οτιδήποτε είναι. Άρα στο σπίτι έχετε μία σακούλα για ανακύκλωση? Ναι. Κάθε ένα έχει και τη σακούλα του. Συσκευασίες, χαρτιά, μέταλλο. Τα παιδιά σας? Και τα παιδιά, βεβαίως. Εσείς ανακυκλώνετε? Ναι, βέβαια. Έχετε μάθει στα παιδιά? Βέβαια, ναι. Βάλαμε τα πλαστικά στα κάδος μπλε και τα άλλα. Ό,τι είναι η ανακύκλωση. Έχουν μάθει και τα παιδιά στην ανακύκλωση. Αυτά με έχουν μάθει εμένα. Εδώ απλά αυτό που σας είπα για περισσότερους κάδους, σε κάποια σημεία δεν έχει νομίζω επαρκές, δεν ξέρω. Πλέον οι σακούλες γεμίζουν πιο πολύ με ανακυκλώσιμα υλικά παρά με τα υπόλοιπα. Νομίζω τα υπόλοιπα, συνήθως. Συγκεκριμένα, για ένα κάτοικο του Δήμου Θέρμης αντιστοιχεί 20,5 κιλά ανακυκλώσιμης ύλης. Για την Καλαμαριά αναλογούν 13 κιλά, για το Δήμο Θερμαϊκού 9,5 κιλά και 4,4 για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακυκλώνει όλες τις συσκευασίες. Είτε αυτές είναι χαρτί, πλαστικό, λευκό σίδηρο, δευτερογενή συσκευασία, ανακυκλώνει και τριτογενή συσκευασία, δηλαδή και κάποιες παλέτες ανακυκλώνουμε. Χωρίς αυτό βέβαια να είναι αυτή τη στιγμή το βασικό στοιχείο συλλογής των υλικών, αλλά ανακυκλώνουμε και αυτές. Προωθούμε για ανακύκλωση ξύλα και ανακυκλώνουμε ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές και λαμπτήρες φορισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Η ανακύκλωση δίνει πνοή όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στην τσέπη μας. Καταρχήν, οι χωματερές γεμίζουν αργότερα, άρα χρειαζόμαστε λιγότερο χώρο για να τα θάψουμε. Αν σκεφτείτε ότι πολλά υλικά ξαναμπαίνουν στην διαδικασία σαν πρώτη ύλη. Αν σκεφτείτε ότι το γυαλί δεν έχει καν μνήμη του τι υλικού ήταν, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για το μπουκάλι, το ανακυκλώσιμο, το γυαλί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για συσκευασία γάλακτος. Άπειρες φορές. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πέρα από το οικονομικό όφελος που έχουν οι δημότες, προστατεύουμε και το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. Να σας πω ενδεικτικά ότι ο Δήμος για κάθε τόνο σκουπιδιού που θάβει στον χιτά ξοδεύει 35 ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει ο Δημότης να σκέφτεται ότι κάθε τόνος που πέφτει στον μπλε κάδο γλιτώνει από τα δημοτικά έξοδα 35 ευρώ.